Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους διοργανωτές και το ΙΑΣΟ και τους συναδέλφους. Και πρέπει να πω ότι για μένα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή ότι είμαι μεταξύ σας. Να πω επίσης ότι όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι ξέρουμε ελάχιστα για την ευλογιά, γιατί ήμασταν αρκετά τυχεροί και όπως πολύ σωστά είπε το κύριε Πρόεδρε, δεν αντιμετωπίσαμε ευλογιά στη ζωή μας. Βέβαια, οι παλαιότεροι από εμάς αντιμετωπίσαμε τον εμβολιασμό, ο οποίος ακόμα και ο εμβολιασμός ήταν αρκετά επικίνδυνος. Παρουσιάστηκε πολύ εκτενώς στην αρχή η ιστορία της ευλογιάς. Εγώ θα περιοριστώ γι' αυτό το λόγο, θα πω ελάχιστα πράγματα και θα πω μια αγωνία μου που την έχω ήδη από το 8 που κατάλαβα τι συμβαίνει με την ευλογιά παγκοσμίως σε επίπεδο διατήρησης του ιού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και απλώς θα πω ότι είμαι αισιόδοξη, γιατί εκείνο που μετράει πιο πολύ, όπως πολύ σωστά είπε ο αγαπητός Σωτήρης Τσιόδρας, είναι η επικοινωνία. Το μόνο που λείπει βέβαια στη χώρα μας και το οποίο έχω τονίσει επανειλημμένα, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μάστερ σε καμία σχολή της χώρας για την επικοινωνία της υγείας. Επομένως, δεν εκπαιδεύεται κανένας επιστήμονας, ούτε οι συνάδελφοι γιατροί, ούτε οι συνάδελφοι επικοινωνιολόγοι, στο πώς επικοινωνούνται τα θέματα της υγείας, πολύ σπανιότερα τα θέματα της προστασίας της υγείας και της πρόληψης. Επομένως, νομίζω ότι εκεί πάσχουμε και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό όλοι, όσοι μπορούμε. Τώρα να έρθουμε στην ευλογιά. Προσπαθώ να βρω πώς θα μάθω. Δεν ξέρω τον υπολογιστή αυτό. Το βελάκι πάνω κάτω. Εντάξει. Θα μιλήσω λίγο για τις περιόδους που είτε μέσα στην ιστορία είτε προϊστορικά είχαμε εξάπλωση της ευλογιάς, αν και τα παρουσίασε τόσο γλαφυρά και τόσο σωστά ο κύριος Γερουλάνος και μειώντας ιστορικός, δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ, για μερικές πανδημίες, για την αντιμετώπιση της με τα εμβόλια και πόσο σώθηκε ο ανθρώπινος πληθυσμός από τα εμβόλια και είναι το πρώτο νόσημα για το οποίο είχαμε ποτέ εμβόλιο και το πρώτο νόσημα για το οποίο κηρύχθηκε η εξάλληψη από τον πλανήτη. Και είναι στα χέρια των ανθρώπων να μην ξαναεμφανιστεί. Και βέβαια υπάρχουν αυτό στο οποίο αναφέρθηκα πολύ σύντομα στην αρχή, οι κίνδυνοι βιοτρομοκρατίας από την ευλογιά. Όλοι διαβάσαμε και όσοι παρακολουθήσαμε είτε Δάικο, είτε Γαρδίκα, είτε η πιο παλιή Βαλαώρα, ξέρουμε ότι είναι μια αρρώστια που έχει 12 με 14 μέρες απόσταση. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε αργότερα πόσο σημαντικό είναι αυτό στην λειτουργικότητα μιας πανδημίας ή και στον κίνδυνο του βιολογικού πολέμου. Ακολουθείται με μια-δυο μέρες πολύ ψηλό ξαφνικό πυρετό της βλατίδας, που δυστυχώς στην ιστορία έχει καταγραφεί ότι προκαλούν από τύφλωση μέχρι δυσμορφία. Υπάρχουν κάποιες σπάνιες μορφές ευλογιάς, ευτυχώς σπάνιες, που επιδρούν στα Αιγαία και δημιουργούν αιμορραγικού τύπου ευλογιά. Και στις συνήθεις μορφές, τότε που δεν είχαμε θεραπεία και εμβόλιο, ή δεν ξέραμε ότι η χορήγηση του εμβολίου εγκαίρως μπορεί να βελτιώσει την πρόοδο και την φυσική εικόνα της νόσου. Η θνητότητα ήταν 30 με 50% στους κλασικούς τύπους. Απλώς για να συνεχίσω την εικόνα, την τρομερή εικόνα που δημιουργούσε η ευλογιά, είναι ιστορικά αρχή αυτά. Οι συνήθεις τύποι, είπαμε, είναι δύο. Είναι η μεγίστη ευλογιά και η ελαχίστη, που 90% των περιπτώσεων είναι μεγίστη ευλογιά και έχει θνητότητα 30%.
Υπάρχουν οι δύο ασυνήθεις τύποι, επίπεδος και αιμορραγικός, και επιμένω θνητότητα. Πεθαίνουν τόσοι από αυτούς που νόσησαν. Ενώ θνησιμότητα είναι πεθαίνουν τόσοι στο σύνολο του πληθυσμού. Έχει τρομερή θνητότητα, 95 με 100%. Δηλαδή, αν αυτό υπάρξει, είναι το πιο τρομερό πράγμα που μπορεί να υπάρξει. Αυτή είναι μια εικόνα αιμορραγικής μορφής που δεν βλέπεις πολλά πράγματα, δεν υποψιάζεσαι από τις βλατίδες, αλλά έχει την νόσο. Ιστορικά φαίνεται ότι υπήρχε πάνω από 10.000 χρόνια προ Χριστού. Υπάρχουν ιστορικά μόνο δεδομένα, τα ανέφερε ο κύριος ο προλαλής σας. Και βέβαια στις μούμιες ήταν περίπου 2.000-1.300 χρόνια προ Χριστού, με την κλασική περίοδο και την κλασική εικόνα του Ραμζή. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν για 12.000 χρόνια η ευλογιά είναι παρούσα στον πλανήτη και πλήττει και προσβάλλει τον άνθρωπο. Ιστορικά, κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι ότι θεωρούν οι ιστορικοί, δεν είμαι ιστορικός, ότι καταστράφηκε ο πολιτισμός των Ίνκας λόγω της ευλογιάς και καταστράφηκαν με 15 εκατομμύρια θανάτους οι Ατζέκοι. Πιθανόν όλα αυτά έγιναν πριν την ανακάλυψη της Αμερικής, γιατί στους πολέμους μεταξύ των Ιθαγενών και των ανθρώπων που βρήκαν την Αμερική, χρησιμοποιήθηκε πιθανόν σαν βιολογικό όπλο η ευλογιά. Πολλοί αναφέρουν ότι ο λοιμός των Αθηνών οφείλεται σε ευλογιά. Ο κύριος Γερουλάνος μας έδωσε άλλα στοιχεία που είναι, θεωρώ, σωστότερα. Επίσης, θεωρείται ότι μεταξύ του 160 και του 200 π.Χ. Πάλι άλλοι ιστορικοί αποδίδουν τα 3,5 έως 7 εκατομμύρια θανάτους σε άλλη πανδημία. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συσχετίστηκε με πανδημίες. Για πρώτη φορά η κλινική εικόνα εγγράφως περιγράφεται από έναν Γάλλο επίσκοπο και στην Ευρώπη θεωρείται ότι εκείνη την εποχή, από το 1770 μέχρι το 1800, χάσαμε 400.000 θανάτους το χρόνο. Αυτό, αν συγκριθεί με τα 5 εκατομμύρια, και θα το συγκρίνω αργότερα, 5-6 εκατομμύρια θανάτους από COVID σε όλον τον κόσμο, είναι πολύ εντυπωσιακά ότι πήγαμε πολύ καλύτερα με το COVID. Ελπίζω να συνεχίσουμε να πάμε καλύτερα. Μέχρι το 1977, μέσα στον 20ο αιώνα, είναι η πρώτη φορά που έχουμε πραγματικά δεδομένα, που έχουμε πραγματικές μετρήσεις ιστορικά, είχαμε 300 με 500 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? 50 με 70 εκατομμύρια θάνατοι το χρόνο. Εννοείται ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ περισσότεροι θάνατοι, γιατί δεν είχε επιτευχθεί και η μεγάλη ο μαζικός εμβολιασμός. Τι σημαίνει αυτό? Περίπου 100 φορές συχνότεροι, περισσότεροι οι θάνατοι από ό,τι με το COVID. Γιατί στο COVID είχαμε στα 2,5 χρόνια 6 εκατομμύρια θανάτους. Τι γίνεται με τους εμβολιασμούς? Υπήρχε στην Ασία και στην Αφρική και πρώτη φορά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία περιγράφεται ότι προσπάθησαν να εμβολιάσουν τους ανθρώπους με υγρά από βλατίδες νοσούντων, από ανθρώπους δηλαδή, πριν να βρεθεί το εμβόλιο που οφείλεται στην ευλογιά των αγελάδων, το cowpox. Και αυτό το μετέφερε μια επισκέπτρια που ήταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και υποστηρίχθηκε από κάποιον Πουριτανό ιεροκήρυκα και από τον Φράγκλιν η ιδέα ότι μπορούμε να σώσουμε ζωές.
Το 1775 με 77 ο George Washington, επιμένω δεν έχουμε βρει ακόμα το εμβόλιο, σκέφτηκε να εμβολιάσει τον Αμερικάνικο στρατό και μάλιστα στους πολέμους που γινόταν, αναφέρθηκε νωρίτερα αυτό, μεταξύ νοτίων βορείων στον εμφύλιο της Αμερικής, σκέφτηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Όμως, η θνητότητα από το εμβόλιο ήταν 5 με 10%, που αν συγκριθεί με το 50% είναι βέβαια μεγάλη βελτίωση, αλλά δεν είναι η λύση. Και αυτό που είχε ο Ουάσιγκτον εκείνον τον καιρό ήταν ή να εφαρμόσει καραντίνα, οπότε δεν θα είχε στρατό ουσιαστικά, ή να αφήσει τους ανθρώπους να νοσήσουν, ελπίζοντας ότι το 50-70% που θα επιβιώσει θα αναπτύξει ανοσία της αγέλης. Είναι μια θεωρία που έχει εφαρμοστεί σε μερικές χώρες και ακόμα και στην Ευρώπη. Και πολλοί πίστεψαν ότι ας αφήσουμε τον πληθυσμό να κολλήσει COVID και εντωμεταξύ θα χάσουμε κάποια εκατομμύρια ανθρώπων, αλλά θα έχουμε προκαλέσει ανοσία. Αυτό ήταν πολύ πιο έντονο όταν δεν υπήρχαν ακόμα εμβόλια. Οπότε ήταν μεταξύ οικονομικού ωφέλους που θα έχουμε και ποιο θα είναι και υγειονομικού ωφέλους, αλλά πολλοί επιστήμονες, οικονομολόγοι της υγείας στην Αμερική κυρίως, έχουν αποδείξει ότι δεν είναι δυνατόν να έχεις οικονομικό όφελος αν δεν εξασφαλίσεις πρώτα την υγεία του πληθυσμού. Ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι είναι περισσότερο ευάλωτοι, οικονομικά ευάλωτοι και κοινωνικά ευάλωτοι. Αναγκάστηκαν πολλοί να αξιοποιήσουν ασθενείς που επιβίωσαν σαν νοσηλευτές, σαν γιατρούς, γιατί ήταν οι μόνοι που ήταν ασφαλείς να θεραπεύσουν, να αντιμετωπίσουν τους νοσούντες. Αυτό ήταν μια σημαντική παρατήρηση, γιατί υποδεικνύει ότι όποιος κολλήσει ευλογιά και επιβιώσει, πλέον δεν ξανανοσεί. Και αυτό ήταν η πρώτη αρχική ευαισθησία στην φυσική ανοσία, αλλά ταυτόχρονα και ο πρόδρομος της προσπάθειας να δημιουργηθεί εμβόλιο. Ξέρουμε όλοι ότι γύρω στο 1800 ο Έντουαρντ, μετά από παρατήρηση ενός αγρότη ότι οι αρμέκτριες δεν κολούσαν, αφού κολούσαν πρώτα ευλογιά των αγελάδων, δεν κολούσαν μετά ευλογιά. Και αυτό είναι κάτι που στην επιδημιολογία είναι μεγάλο μάθημα. Τα περισσότερα προβλήματα επιδημιολογικά λύθηκαν από μη γιατρούς. Από μηχανικούς, από αγρότες, από γεωπόνους. Είναι πολλά πράγματα που τα βλέπουν οι μη γιατροί πολύ νωρίτερα. Όλο που χρειάζεσαι είναι να έχεις κάποιον που παρατηρεί έξυπνα και που καταλαβαίνει και λίγα μαθηματικά. Και γι' αυτό προσωπικά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να ξαναβάλουμε μαθηματικά στις εισαγωγικές στην ιατρική και περισσότερα μαθηματικά στα πρώτα χρόνια της ιατρικής. Οι γιατροί τον ειρωνεύτηκαν αφάνταστα. Δηλαδή κορόιδευαν ότι κάποιος έλεγε ότι με το υγρό της βλατίδας που προέρχεται από αγελάδες θα λύσει το πρόβλημα της ευλογιάς. Αλλά πολύ σύντομα και προς τιμήν τους οι πολιτικοί του κατάφεραν, το πίστεψαν. Το 1806 έγινε μέσα σε μια δεκαετία δηλαδή γενική αποδοχή της ευεργεσίας που προσέφερε αυτό η νέα μέθοδος. Να θυμόμαστε ότι μέχρι τότε δεν υπήρχαν εμβόλια. Είναι το πρώτο εμβόλιο που δημιουργήθηκε και που ξέρουμε γι' αυτό καταγεγραμμένα στην ιατρική ιστορία. Το 1807 η Βαυαρία το κάνει υποχρεωτικό. Το 1810 γίνεται υποχρεωτικό στη Δανία, υπάρχουν και για άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι είναι μόνο 10 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, ο Όθωνας το κάνει υποχρεωτικό και βάζει και ποινικές κυρώσεις σε όποιον δεν εμβολιάζεται. Οπότε η συζήτηση για το αν είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια ή όχι πάει τόσο παλιά, γιατί και τότε υπήρχαν αντιστάσεις και τότε υπήρχαν αντιεμβολιαστές και τότε έγιναν φασαρίες μεταξύ των ανθρώπων. Απλώς ενδεικτικά ένα εμβόλιο. Εδώ είναι τι χρησιμοποιήθηκε στην καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού
στις αρχές του, στα μέσα του 19ου αιώνα, ένα παιδάκι με ευλογιά, ένα παιδί υγιές, και αυτό πείθει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και τώρα ερχόμαστε σε αυτό που νομίζω ότι γι' αυτό, επειδή είχα αναφερθεί σε αυτό το θέμα, γι' αυτό καλέστηκα εδώ. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την ευλογιά για βιολογικό όπλο? Και γιατί? Το 2006 ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα πρόγραμμα σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο έχω την τιμή να πω ότι το Ινστιτούτο Πρόληψης ήταν ο ηγέτης, αλλά δεν ήταν, ήρθε κατά ανάθεση, δεν το ζητήσαμε, γιατί δεν είχα προσωπικά, πρέπει να πω ότι δεν είχα ιδέα περί βιολογικού και χημικού πολέμου τότε. Το μαθαίναμε στα μαθήματα, αλλά δεν ήταν. Και τότε αναγκάστηκα να πάω στην Αμερική, γιατί να παρακολουθήσω συνέδρια λοιμοξιολογίας, στα οποία αναφερόταν και ο βιολογικός πόλεμος, και άκουσα έναν επιστήμονα τότε, που δεν το έχω συγκρατήσει, που έλεγε ότι αν κάποιος θέλει να προκαλέσει βιολογικό πόλεμο και μολύνει έναν εθελοντή, έναν σαν αυτούς τους bombers, τους μουσουλμάνους που αυτοκτονούν, και τον βάλει στην είσοδο ενός αεροδρομίου, θα έχει καταστρέψει ολόκληρες χώρες. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Επομένως, είναι δυνατόν. Χρησιμοποιήθηκε ή κατηγορείται ότι χρησιμοποιήθηκε το 1763 στην Αμερική. Ένας Άγγλος λόρδος έφτασε και ήθελε, πολεμούσε με τους αυτόχθονες Αμερικανούς, με τους Ινδιάνους, και τους έστειλε δώρα κουβέρτες οι οποίες ήταν μολυσμένες με κορονοϊό. Τώρα το κατά... με ευλογιά. Τώρα, κατά πόσο αυτό, συγγνώμη, κατά πόσο αυτό έγινε τυχαία ή ήταν πραγματικό στόχος, δεν είναι δική μου υπόθεση, είναι των Αμερικανών που έχουν ακόμα τη σχετική διαμάχη, και βεβαίως των ιστορικών. Και στον εμφύλιο πόλεμο ετέθη θέμα τι κάνουμε με την ευλογιά. Ο προβληματισμός προκύπτει από το γεγονός ότι ο ιός διατηρείται. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, παρότι θεωρεί ότι έχει εκριζωθεί η ευλογιά από τον κόσμο, επιτρέπει τη διατήρηση του ιού σε 2 εργαστήρια. Γιατί μας ενδιαφέρει η ευλογιά, γιατί φοβόμαστε από το γεγονός ότι διατηρείται η ευλογιά? Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μελέτης που σας είπα το 8. Πρώτα-πρώτα, είμαστε σχεδόν όλοι ευάλωτοι. Βέβαια, εμείς οι παλιότεροι που τελειώσαμε το δημοτικό μέχρι το 60-65, έχουμε εμβολιαστεί. Αλλά οι υπόλοιποι και πιστεύουμε ότι έχουμε ανοσία. Αυτό δεν νομίζω ότι κανένας το έχει μελετήσει πρόσφατα. Αλλά το σύνολο του πληθυσμού, όλοι είμαστε ευάλωτοι. Δεύτερον, κανένας μας, και το λέω μεταγνώσεως, κανείς από εμάς τους γιατρούς, δεν έχει ιδέα, δεν έχει δει ευλογιά, δεν ξέρει να τη διαγνώσει γρήγορα και σίγουρα δεν ξέρει, εκτός από το ότι πρέπει να κάνει αμέσως σε όποιον υποτίθεται φοβόμαστε ότι εκτέθηκε εμβόλιο, και πού να το βρούμε το εμβόλιο, είναι μετρημένες οι δόσεις, αμέσως. Στην Αμερική συζητάτε με την ευλογιά των πυθίκων, για την οποία πάλι θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο εμβόλιο, δεν έχουμε άλλο εμβόλιο. Συζητάτε να εμβολιαστεί όλος ο στρατός, όλοι οι υγειονομικοί, αλλά το εμβόλιο έχει σοβαρότερες παρενέργειες από το εμβόλιο της γρήπης ή τα εμβόλια του κορονοϊού. Επομένως, είναι ζήτημα αυτό. Παθαίνουμε νόσο με πολύ μικρή δόση, με 10 virons μέχρι 40. Κολλάει πάρα πολύ, δηλαδή. Και επειδή έχει μεγάλη διάρκεια επώασης, 12 με 14 μέρες, στην οποία όμως
μεταφέρει αυτός που νοσεί, μεταδίδει, θα έχει κολλήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού πριν καταλάβουμε τι έγινε. Πού κρατάνε τους ιούς, τους ζωντανούς ιούς? Τους κρατάνε στο CDC στην Ατλάντα και σε ένα εργαστήριο που λέγεται Vector στη Ρωσία, ήταν αρχικά στη Μόσχα, μετά μεταφέρθηκε στη Σιβηρία. Σε αυτό το εργαστήριο δίνονται και παρακολουθείται για τον τρόπο που διατηρούνται συστηματικά από επίσκεψη πραγματογνωμόνων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κάθε 4 χρόνια και χρειάζονται ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους ιούς για οποιοδήποτε μορφή έρευνας, ακόμα και αν είναι για την παραγωγή εμβολίου, για την παραγωγή φαρμάκων και ούτω καθεξής. Το ανησυχητικό είναι ότι αφού είχαμε θεωρήσει ότι ακριζώθηκε ο ιός και είχαν κληθεί όλα τα εργαστήρια να καταστρέψουν και να διατηρηθεί τα δείγματα ή ό,τι ιούς μπορεί να κρατούσαν για ερευνητικούς σκοπούς και να μεταφερθούν τα δείγματα μόνο στα 2 αυτά εργαστήρια, στο CDC και στο Vector, βρέθηκαν σε διάφορα εργαστήρια ξεχασμένοι ιοί. Και αυτό νομίζω ότι σε οποιοδήποτε εργαστήριο μπορεί να υπάρχει κάτι ξεχασμένο, επικίνδυνο. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει ή ότι αν υπάρχει, δεν θα διαρρεύσει. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω ότι κέρδισα πολύ από το χρόνο για τους επόμενους ομιλητές. Και ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λινούτ.